Οι επιτυχίες για την Καβάλα στον τομέα της εκπαίδευσης δεν σταματούν. Ακόμα μια επιτυχία λοιπόν για μια μαθήτρια που μας έκανε περήφανους και πιο συγκεκριμένα η Ευαγγελία Κασάπη από την Καβάλα, η μαθήτρια του 3ου Γενικού Λυκείου Καβάλας, η οποία είναι η πρώτη στο τμήμα αρχιτεκτονικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ξεχωριστή Ευαγγελία λατρεύει τη μουσική, το χορό και το σχέδιο. Ένα παιδί που είναι έτοιμο να δώσει την αγάπη και την αφοσίωσή του σε ένα όνειρο. Στην εκπομπή αναλυτής λοιπόν του ένα Channel εκμυστηρεύτηκε όλα τα σχέδιά της για το μέλλον, αλλά και το όραμά της για την όμορφη πόλη της Καβάλας. Ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, εξαντλητική. Με το πέρασμα του χρόνου συσσωρεύεται η κούραση, γιατί χρειάζονται κάποιες θυσίες, έλλειψη ύπνου, περιορίζονται οι έξοδοι και οι διασκεδάσεις, χάρη του διαβάσματος. Παράλληλα, εγώ επειδή έδινα και αρχιτεκτονική, έκανα και σχέδιο. Σχεδόν 8 ώρες την εβδομάδα, γραμμικό και ελεύθερο. Αυτό σίγουρα ήταν μια επιβάρηση στο χρόνο. Δηλαδή, στο χρόνο που θα μπορούσα να διαβάζω περισσότερο για τα υπόλοιπα μαθήματα, εγώ ασχολιόμουν με το σχέδιο, αλλά μπορώ να πω ότι ήταν κάτι που με ευχαριστούσε, γιατί το απολαμβάνω το σχέδιο και τη ζωγραφική. Ξέφευγα λίγο από τη ρουτίνα. Ναι, ήταν αγχωτική χρονιά. Από μικρή αγαπώ τις τέχνες και ασχολούμαι με αυτές. Ασχολούμαι με τον μπαλέτο, παίζω βιολί και ιδιαίτερα με τη ζωγραφική έχω μια πολύ καλή σχέση, έχω κάποια έφεση. Παράλληλα όμως, οι επιδόσεις μου στο σχολείο ήταν καλές. Είχα κλείσει στις θετικές επιστήμες, μου άρεσαν τα μαθηματικά και κατά καιρούς αμφιταλαντευόμουν όσον αφορά την επιλογή του επαγγέλματος που θα ήθελα να ακολουθήσω. Και τελικά επέλεξα την αρχιτεκτονική γιατί θεώρησα ότι συνδυάζει τόσο την επιστήμη όσο και την τέχνη και με αυτή θα μπορέσω να αναδείξω και τις δύο αυτές πτυχές του αυτού μου. Κτίρια γενικά. Τα οποία όμως χρειάζονται φροντίδα. Χρειάζονται έργα, ανεπαλαιώσεις να γίνουν και σίγουρα θα ήταν καλό στο μέλλον ο Δήμος να ασχοληθεί με αυτά. Υπάρχουν καπναποθήκες που έχουν παραμεληθεί, αλλά ωστόσο άμα αναδειχτούν θα προσελκύσουν και κόσμο, θα αναδειχθεί η ομορφιά τους, το ΙΜΑΡΕΤ, και άλλα κτίρια όπως το Δημοτικό 2 που και φοίτησα και γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι ιδιαίτερα όμορφο. Τώρα, αν ένας δήμαρχος κάποτε όταν τελείωνε τις σπουδές σου και έφτανες κάπου πολύ ψηλά επιστημονικά και σου έλεγε να σχεδιάσεις κάτι για την πόλη της Καβάλας, τι θα ήταν αυτό, πού θα ήταν, τι θα ήταν και σε τι μορφή θα ήταν, θα ήταν μοντέρνο, θα ήταν πιο κλασικό. Το μέγαρο, λογικά. Τι θα ήθελες? Ναι, θα ήθελα σίγουρα να είμαι εγώ αυτή που θα δημιουργήσει ένα μέγαρο για την πόλη. Γιατί είμαι και ιδιαίτερα στενά συνδεδεμένη και με το χορό και με τη μουσική. Πού πιστεύεις ότι είναι ο καταλληλότερος χώρος? Στη θέση του αμφιθεάτρου είναι πολύ καλή περιοχή, πιστεύω. Στο αμφιθέατρο τώρα από τον Γιώργο Παυλίδη. Μάλιστα.